Χαίρετε. Πριν λίγες μέρες ήταν η επέτειος των ημείων, 28 χρόνια πλέον έχουν περάσει. Πολλοί από εσάς είχατε ζήσει τα γεγονότα τότε, όπως και εγώ, ήμουν τότε στην τρίτη γυμνασίου. Άλλοι δεν είχατε γεννηθεί καν ή ήσασταν πολύ μικροί, αλλά όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τι συνέβη, γίνονται κάθε χρόνο αφιερώματα, συζητήσεις, σχετικά. Εγώ αποφάσισα να κάνω μια μικρή έρευνα, σκέφτηκα να κάνω μια μικρή έρευνα και να την παρουσιάσω, να τη δούμε μαζί, όχι για τα ίδια τα γεγονότα των ημείων, εκείνων των ημερών, αλλά επευκαιρία ή μάλλον εξαφορμής της επετείου, της κρίσης των ημείων, να δούμε την εξέλιξη της ισορροπίας ισχύως, του συσχετισμού ισχύως ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς καταρχάς την εποχή εκείνη των ημείων, να δούμε δηλαδή τι έχει γίνει από τότε μέχρι τώρα, για είναι η εξέλιξη, και μετά, αφού το δούμε αυτό, θα διευρύνουμε κιόλας και παραπέρα, περισσότερο στον χρόνο, για να μεγαλύνει ακόμη περισσότερο η εικόνα. Θα δούμε λοιπόν την μεγάλη εικόνα της ισορροπίας ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες, πώς έχει εξελιχθεί. Και από εκεί βέβαια μπορούμε να ξεκινήσουμε τις αναλύσεις και τα συμπεράσματα. Τα αντικειμενικά δεδομένα είναι αυτά των τριών θεμελιωδών, των τριών βασικών συντελεστών ισχύως, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, που είναι βέβαια ο πληθυσμός, η οικονομία και οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτά συγκροτούν την σκληρή ισχύ, η hard power. Υπάρχουν βέβαια και άλλα είδη ισχύως, η μαλακή ισχύ, soft power, όπως είναι φυσικά η διπλωματία και η πολιτισμική επιρροή, όμως αυτά εδράζονται πάνω στην hard power, πάνω στη σκληρή ισχύ. Αν δηλαδή υστερείς κατά πολύ σε σκληρή ισχύ, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα σε σώσει η μαλακή ισχύ. Οπότε θα δούμε, όπως είπα, τον πληθυσμό, την εξέλιξη την πληθυσμιακή και την οικονομική. Θα δούμε και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τη σύγκριση των ενόπλων δυνάμεων και θα βγουν τα συμπεράσματα από μόνα τους, όπως θα δείτε. Τα στοιχεία είναι της Παγκόσμιας Τράπεζας, όλα, τα σχετικά μάλλον με τον πληθυσμό και την οικονομία, πλέον έγκυρη πηγή, World Bank, και το Global Firepower για τις ένοπλες δυνάμεις, γνωστό site, το χρησιμοποιούμε και σε πανεπιστημιακές εργασίες, που έχει συγκεντρωτικά στοιχεία και είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα δύο, και εκεί είναι που θα εστιάσουμε, γιατί εκεί είναι και το πιο κρίσιμο θέμα, δηλαδή το δημογραφικό και η οικονομία, όπως θα δούμε. Πληθυσμός λοιπόν, ξεκινάμε με τον πληθυσμό. Το 1995, στο τέλος του 1995, γιατί βέβαια η κρίση των ημείων ήταν τέλη Ιανουαρίου του 1996, άρα το πιο κοντινό δεδομένο που έχουμε από την Παγκόσμια Τράπεζα είναι πώς είχε κλείσει το 1995. Και εκεί βλέπουμε ότι η Ελλάδα είχε 10.562.153 κατοίκους, ενώ η Τουρκία 59.305.490. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια αναλογία 5.6:1, υπέρ της Τουρκίας φυσικά, 1:5.6 από την πλευρά μας, έναντι της Τουρκίας. Το 2022, τέλος 2022, που είναι επίσης η τελευταία χρονιά για την οποία μας δίνει η Παγκόσμια Τράπεζα στοιχεία
Μέχρι τώρα δεν έχουν βγει ακόμα, δεν έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία του 2023 ακόμη, αλλά δεν έχει σημασία γιατί οι διαφορές είναι μικρές, προς το χειρότερο βέβαια από ό,τι φαίνεται, τέλος πάντων για εμάς. Αλλά το 2022 είχαμε κλείσει με 10.426.919 κατοίκους, ενώ η Τουρκία με 84.979.913. Η αναλογία, αν κάνουμε την διαίρεση, είναι 8.15:1 πλέον. Δηλαδή, συνοψίζουμε, από τα ίμια μέχρι τώρα, χοντρικά, τέλος 1995 με 2022 για την ακρίβεια, περάσαμε από μια αναλογία 1 προς 5,6, 1 προς 5,5 ας το πούμε, για να μην έτσι πιο στρογγυλά, 1 προς 5,5 έγινε 1 προς 8. 1 προς 8 και μάλιστα. Πάμε, θα επιστρέψουμε σε αυτά, απλά κάνουμε μια πρώτη έτσι γρήγορη παρουσίαση των βασικών στοιχείων και μετά θα πούμε περισσότερα. Πάμε στην οικονομία. Το 1995 η Ελλάδα είχε κλείσει τη χρονιά με, να σημειώσω ότι είναι σταθερές τιμές 2015 όλα τα νούμερα που θα αναφέρω, όπως μας δίνει πάντα να ξέρετε όταν συγκρίνεται διαφορετικές χρονιές την πορεία, την εξέλιξη μιας οικονομίας στον χρόνο, πρέπει να βρίσκεται σε σταθερές τιμές στην εξέλιξη, όχι αυτό που κάνουν, που ας πούμε σου αναφέρουν το ονομαστικό ΑΕΠ χωρίς να αφαιρούν τον πληθωρισμό ουσιαστικά, γιατί αν δεν βάζεις σταθερές τιμές μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να έχεις αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ ενώ στην πραγματικότητα να είναι σταθερό ή να έχει μειωθεί κιόλας. Έτσι, γιατί τρέχει και ο πληθωρισμός παράλληλα. Οπότε πάντα τέτοιου είδους συγκρίσεις πρέπει να γίνονται σε σταθερές τιμές. Και οι τιμές τις οποίες μας δίνει η Παγκόσμια Τράπεζα για να μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό είναι του 2015. Σε σταθερές τιμές λοιπόν 2015, το ελληνικό ΑΕΠ το 1995 στο τέλος ήταν 168,43. Είχε κλείσει τη χρονιά λοιπόν με 168,43 δισεκατομμύρια δολάρια. Το δε τουρκικό ΑΕΠ του 1995 ήταν 338,18. Αυτό είναι 1 προς 2, όπως έκανα τη διαίρεση, ουσιαστικά ακριβώς είναι δηλαδή 1,200 κάτι. 1 προς 2. 1 προς 2. Το 2022, πάντα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, σε σταθερές τιμές 2015, η Ελλάδα είχε 211,54 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ, ενώ η Τουρκία 1,19 τρισεκατομμύρια. 1.190 δις. Πράγμα που σημαίνει ότι η αναλογία είχε γίνει 1 προς 5,6. Δηλαδή, από τα ίμια μέχρι τώρα, χοντρικά, περάσαμε από το 1 προς 2, όσον αφορά το μέγεθος της οικονομίας, στο 1 προς 5,6. Και είπαμε ήδη για τον πληθυσμιακό, από το 1 προς 5,5 στο 1 προς 8, χοντρικά. Θα δούμε τώρα λίγο τα στρατιωτικά δεδομένα, τα σχετικά με την ένοπλη ισχύ, που είναι το λιγότερο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, γιατί εδώ υπάρχει ακόμα ισορροπία, όπως ξέρετε. Δεν είναι εδώ το επικίνδυνο, δεν είναι στη ισχύος δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, διότι εκεί έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά, με την έννοια ότι υπάρχουν εξοπλισμοί. Ξέρετε, φαντάζομαι και για τα πρόσφατα, τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με τα F-35 που από ό,τι φαίνεται θα έρθουν, και
Ούτως ή άλλως υπάρχει, όπως μας λέει και το Global Firepower εδώ, σε συνοπτικά έτσι, στοιχεία, υπάρχει ισορροπία και αριθμητική. Είναι 205 τα μαχητικά, τα τουρκικά, έναντι 194 ελληνικών, που όμως είναι και ανώτερης ποιότητας, διότι εμείς έχουμε ήδη Rafale, έχουμε 5ης γενεάς μαχητικά, συν αναβαθμισμένα F-16 ήδη και άλλα που έρχονται, και συν, όπως φαίνεται με τη συμφωνία που είναι, και τα αμερικανικά 5ης γενεάς, δηλαδή τα F-35. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Τούρκοι προς το παρόν δεν έχουν τίποτα από αυτά, δεν έχουν ούτε 5ης γενεάς, αλλά ούτε αναβαθμισμένα F-16. Η όλη συζήτηση γίνεται για το αν θα αναβαθμιστούν τα F-16 που έχουν, 4ης γενεάς δηλαδή, το πολύ να έχουν αναβαθμισμένα 4ης γενεάς και ίσως με περιορισμούς κτλ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά ακόμα και να τα πάρουν και να έχουν δηλαδή το αναβαθμισμένο τύπο του F-16, πάλι υστερούν, γιατί αυτόν τον έχουμε και εμείς, συν τα Mirage 2000 Pavla 5, μην ξεχάσουμε, που επίσης είναι αναβαθμισμένα Mirage σε σχέση με τα Mirage 2000 τα προηγούμενα που είχαμε αρχικά. Έχουμε δηλαδή ήδη 5ης γενεάς συν κάποια 4ης αναβαθμισμένα. Και θα έρθουν και τα συν τα F-35 επίσης 5ης γενεάς, ενώ οι Τούρκοι προς το παρόν δεν έχουν καν αναβαθμισμένα τις 4ης. Και δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Ποτέ βέβαια δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή λέμε, αρχές Φεβρουαρίου 2024, φαίνεται ότι οι Τούρκοι, όχι φαίνεται, προς το παρόν δεν προκύπτει ότι οι Τούρκοι θα αποκτήσουν F-35 ή φυσικά Rafale ή άλλο τέτοιου τύπου 5ης γενεάς αεροσκάφος. Η όλη συζήτηση γίνεται για το αν θα αναβαθμιστούν τα F-16 που έχουν. Οπότε έχουμε ξεκάθαρη υπεροχή στον αέρα, πράγμα όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ κρίσιμο για την εποχή μας και για το πεδίο, το δικό μας το δυνητικό πεδίο μάχης έναντι της Τουρκίας, που είναι, ο αέρας θα έχει τεράστια σημασία, όπως και το ναυτικό, γιατί δεν έχουμε εκτεταμένα χερσαία σύνορα. Χωρίς αυτό βέβαια να μας ανησυχεί, ούτε μάλλον εκεί θα είχαμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι και εκεί υπάρχει ισορροπία. Μας λέει εδώ ότι η Τουρκία έχει 2.231 άρματα μάχης και εμείς 1.365. Ήδη αυτό είναι μια αρκετά ισορροπημένη κατάσταση, δεδομένου του πολύ μεγαλύτερου μεγέθους βέβαια του τουρκικού κράτους, την πολύ μεγαλύτερη έκταση, έχει γίνει παράδοση πλέον, έτσι. Τα γατάκια. Λοιπόν, και σύντο ότι τα χερσαία σύνορα, δηλαδή το μέτωπο, το καθαρά χερσαίο μέτωπο, θα ήταν όπως καταλαβαίνουμε στον Εύρο, περιορισμένο, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη, δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη ακτίνα, πολύ μεγάλη έκταση, θα ήταν περιορισμένο, συν αν γίνονταν βέβαια αποβάσεις σε νησιά ή αν κάναμε εμείς αποβάσεις σε σημεία της Μικράς Ασίας. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Στον πόλεμο είναι όλα ανοιχτά. Επίσης έχουμε, βλέπω εδώ, περισσότερα θωρακισμένα οχήματα, συνολικά 57.030 έναντι 55.104 της Τουρκίας, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Οι Τούρκοι υπερτερούν βέβαια κάπως σε πυροβολικό, αλλά είπαμε πάλι ότι μιλάμε για περιορισμένου χερσαίου, περιορισμένη έκταση χερσαία μέτωπα, που θα μπορούμε να έχουμε μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων και δεν θα φανεί καν, θα πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ, θα πρέπει να έχουν τεράστιες απώλειες μέχρι να αρχίσει να μετράει η αριθμητική τους υπεροχή. Και εν τέλει στο ναυτικό, που εδώ μας λέει το Global Firepower ότι έχουμε ένα σκάφος παραπάνω, 187 έναντι 186 της Τουρκίας, 11-12 είναι τα
υποβρύχια, 13-16 φρεγάτες, 0-9 κορβέτες βέβαια, αλλά ναι, και πάλι προκύπτει μία ισορροπία γενικότερα. Έχω ακούσει τελευταία, δεν γνωρίζω σχετικά με το ναυτικό τύπους και τα λοιπά, δεν το παρακολουθώ, δεν έχω καμία ειδίκευση όσον αφορά το ναυτικό. Ακούω κάποιες ανησυχίες από κάποιες πλευρές, έχω ακούσει, από άλλες όχι. Εν πάση περιπτώσει, στην δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε και εκεί υπάρχει μια κάποια ισορροπία. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στην πορεία του βίντεο. Έχουμε λοιπόν ισορροπία σε όλα τα όπλα και στα τρία όπλα και μάλιστα έχουμε υπεροχή στον αέρα πλέον. Γεγονός που, όπως έχω ξαναπεί και πριν κάποιους μήνες σε μια άλλη συζήτηση, σε ένα podcast νομίζω, δεν με ανησυχεί, προσωπικά δεν έχω ανησυχία για το άμεσο μέλλον εναντί της Τουρκίας. Δηλαδή όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται σαν να υπήρχε άμεσος κίνδυνος, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί ακριβώς δεν έχει καμία υπεροπλία στρατιωτική. Δεν προκύπτει ότι έχει κάποια υπεροπλία στρατιωτική και δεν είναι το επικίνδυνο αυτό. Δεν φοβόμαστε αυτή τη στιγμή στρατιωτικά, δηλαδή, για τώρα ή για το προσεχές διάστημα. Αυτό που δημιουργεί την ανησυχία και θα έπρεπε να μας ανησυχήσει είναι τα προηγούμενα στοιχεία που είδαμε, τα οποία αποτυπώνονται στρατιωτικά ήδη, όχι στα υπάρχοντα οπλικά συστήματα, αλλά πού? Στο budget. Πέρα φυσικά από τους αριθμούς των στρατιωτών, έτσι, που μπορεί να επιστρατεύσει και τέτοια. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το budget, το οποίο βλέπουμε εδώ ότι το δικό μας είναι 5.974.000.000, ας πούμε 6 δις, χοντρικά, είναι 6 δις το δικό μας, της Τουρκίας είναι 40. 40 προς 6. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σε βάθος χρόνου θα δημιουργήσει, αναπόφευκτα, θα δημιουργήσει και υπεροπλία όσον αφορά τις δυνάμεις που θα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη η οικονομία. Γιατί η οικονομία σου δίνει δυνατότητες. Και... Έραβε μαυρούκο τώρα. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμη οικονομία. 40 προς 6. Το οποίο προέρχεται από την προηγούμενη κατάσταση που είδαμε στο πώς έχουν εξελιχθεί οι οικονομίες των δύο χωρών. Τώρα, η υπεροπλία στον αέρα και η γενικότερη ισορροπία στις ένοπλες δυνάμεις ούτως ή άλλως δεν μπορεί να μας καθησυχάζει, μάλλον, διότι δεν εξαρτάται από εμάς αποκλειστικά και δεν προέρχεται από εμάς. Η στρατιωτική ισορροπία αυτού του τύπου που είδαμε, με ανισορροπία δηλαδή στην οικονομία και βέβαια το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αυξάνει όλο και περισσότερο τη διαφορά την πληθυσμιακή, δεν μπορεί να μας καθησυχάζει μακροπρόθεσμα. Είπα ότι δεν ανησυχώ για τώρα ή για τα επόμενα χρόνια προσωπικά, γιατί ακριβώς βλέπω ότι υπάρχει μια ισορροπία που δεν αφήνει περιθώρια για πολλά πράγματα στους Τούρκους, πέρα από το να εγείρουν διεκδικήσεις ή να προκαλούν. Όμως μακροπρόθεσμα αλλάζουν τα πράγματα, γιατί η διαφορά που υπάρχει στην οικονομική, στις οικονομικές δυνατότητες και βεβαίως στον πληθυσμό, θα οδηγήσει μέσω μακροπρόθεσμα ή μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη διαφορά όσον αφορά και τη στρατιωτική ισχύ. Πρώτο, αυτό που ισχύει ούτως ή άλλως. Κατά δεύτερον, στην περίπτωση τη δική μας είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, διότι η ισορροπία αυτή τη στιγμή προέρχεται από το γεγονός, όπως είπαμε, ότι μεγάλες δυνάμεις, η υπερδύναμη, η μεγαλύτερη υπερδύναμη
και μία άλλη ευρωπαϊκή μεγάλη χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, για δικούς τους λόγους βεβαίως, επιλέγουν αυτή τη στιγμή να μας στηρίξουν. Δίνουν δηλαδή, και ιδίως μιλάμε για την αεροπορία, έτσι, δίνουν τα F-35 ενώ, σε μας, ενώ δεν τα δίνουν στους Τούρκους, παρότι ήταν και στην συμπαραγωγή αρχικά, όπως ξέρετε, η Τουρκία και βγήκε λόγω της ιστορίας με τα S-400, τα ρώσικα, τους ρώσικους αντιεροπορικούς πυράβλους, και βέβαια η Γαλλία που δίνει σε μας Ραφάλ. Αυτό όμως, όλο αυτό, δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στην πορεία και ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορούν να εξελιχθούν οι συγκυρίες, τι συγκυρίες μάλλον να προκύψουν μπορεί και τι καταστάσεις μπορούν να διαμορφωθούν. Τώρα μπορεί να ισχύει αυτό, σε κάποια χρόνια μπορεί να μην ισχύει. Επιπλέον, το γεγονός των άλλων δύο συντελεστών, της ανισορροπίας στους άλλους δύο συντελεστές, μπορεί σε βάθος χρόνου να καταστήσει ασύμφορο και για τους Αμερικανούς και για τους Γάλλους το να συγκρατούν την Τουρκία μέσω ημών και έχοντας βεβαίως ως αιχμή της συγκράτησης της Τουρκίας εμάς, χρησιμοποιώντας μας, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι αυτό προϋποθέτει να έχουμε και εμείς μια κάποια ισχυροποίηση, ώστε ο άλλος ενισχύοντάς να μπορεί, απλά προσφέροντας κάποια ενίσχυση, να πετύχει τον στόχο του. Το να συγκρατήσει δηλαδή περαιτέρω εξάπλωση της επιρροής της Τουρκίας. Αν καταλήξει να πρέπει να δαπανίσει πολλούς δικούς του πόρους ή πόσο μάλλον να χρειάζεται δική του επέμβαση, εκεί η συζήτηση αρχίζει και αλλάζει. Εκεί μπορεί ο άλλος να προτιμήσει το συμβιβαστεί με κάποιο τρόπο με την Τουρκία ή να συνομιλήσει, που ήδη συμβαίνει. Βλέπουμε ότι συνεχίζουν οι Τούρκοι να είναι συνομιλητές των Αμερικανών σε διάφορα θέματα, πρωτίστως για το για τη Γάζα αυτή την εποχή, παρότι έχουν σε άλλες, από άλλες πλευρές άσχημες σχέσεις. Ποτέ λοιπόν δεν ξέρουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, να δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό. Έχουμε λοιπόν μία αυξανόμενη ανισορροπία στους δύο βασικούς συντελεστές ισχύος, που προς το παρόν συγκρατιούνται από τον τρίτο συντελεστή ισχύος, ο οποίος όμως είναι εξαρτώμενος από εξωτερικούς παράγοντες, το να συνεχίσει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να επιστρέψουμε στους άλλους δύο συντελεστές ισχύως, που όπως είπαμε, αν συνεχίσει να αυξάνει η διαφορά, στο τέλος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ή αδύνατο να διατηρηθεί και η στρατιωτική ισορροπία. Να πω, ανέφερα ότι, για να κλείσω το στρατιωτικό, μάλλον να αναφέρω και κάτι άλλο σημαντικό, πριν πρόσφατα ήμουν σε μια διάλεξη στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών Ελλάδος. Παρακολούθησα δηλαδή ένας καθηγητής της Ευελπίδων, καθηγητής Μουζάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, αν δεν το μπερδεύω και το λέω σωστά, καθηγητής της Σχολής της Ευελπίδων, ειδικός σε υλικά και οπλικά συστήματα κτλ. Και έλεγε ότι δεν ανησυχεί, όπως λέω και εγώ, για τα τρία όπλα, δηλαδή ούτε για το ναυτικό, ούτε βέβαια για την αεροπορία και το στρατό ξηράς έναντι της Τουρκίας, αλλά αυτό που τον ανησυχεί είναι πως υπάρχουν πληροφορίες και ενδείξεις ότι οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να
είτε να προμηθεύονται είτε να αναπτύσσουν θερμοβαρικά όπλα. Ότι μπορεί η Τουρκία να αποκτήσει, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα ποια ήταν η διατύπωση, μπορεί προσεχώς τα επόμενα χρόνια να αποκτήσει θερμοβαρικά όπλα. Που αυτό καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο και θα ήταν μια αλλαγή και ήδη μια πρώτη σημαντική αλλαγή και στον τομέα των στρατιωτικών. Έλεγε επίσης ότι δεν τον ανησυχούν και τα drones στα τουρκικά, τα Bayraktar και τα λοιπά, ότι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Αλλά αυτά τα θερμοβαρικά όπλα θα ήταν μια απειλή σημαντική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες σχετικά με οπλικά συστήματα και τι αναπτύσσουν κτλ. Εγώ βλέπω πιο πολύ πάντα την ευρύτερη εικόνα, την μεγάλη εικόνα και το πολιτικό-οικονομικό σκέλος ή και κοινωνικό, γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα σε βάθος χρόνου. Η στρατιωτική ισχύς είναι το καθοριστικό, δεν το συζητάμε, αλλά το καθοριστικό αυτό πάλι με τη σειρά του εδράζεται, όπως είπαμε για τη μαλακή ισχύ, ότι εδράζεται στην hard power, στην σκληρή ισχύ, έτσι και η ένοπλη δύναμη εδράζεται πάνω στην οικονομία και στην κοινωνική συγκρότηση, πώς βρίσκεσαι από δημογραφικής άποψης και όλα αυτά τα πράγματα. Για να μιλήσουμε και με ένα ιστορικό παράδειγμα από αυτά που μου αρέσουν πολύ, όπως γνωρίζετε, αν οι Αθηναίοι δεν είχαν ακούσει τον Θεμιστοκλή για να επενδύσουν τα κέρδη ανταμεταλλεία του Λαυρίου στη δημιουργία στόλου και είχαν συνεχίσει να τον μοιράζονται όπως ήταν μέχρι τότε, δεν θα είχε δημιουργηθεί ο Αθηναϊκός στόλος. Δεν είναι δηλαδή ότι κέρδισες τη μέρα που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας στον πόλεμο, εκεί τον κέρδισες στην πράξη, αλλά αυτό είχε προετοιμαστεί και είχε βασιστεί σε μία πολιτική που είχε αναπτύξει ο Θεμιστοκλής χρόνια πριν και όχι χωρίς να είναι δεδομένο το τι επρόκειτο να συμβεί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, όταν βλέπουν την ιστορία, τη βλέπουν πάντα, πολλές φορές οι άνθρωποι τη βλέπουν σαν εκείνοι που τη ζούσαν να ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Δεν είναι έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι ήξερε ο Θεμιστοκλής πως θα γίνει η νέα περσική εισβολή και θα γίνει η ναυμαχία της Σαλαμίνας, οπότε έπρεπε να προετοιμαστεί. Δεν υπήρχε η γνώση αυτή. Μπορεί να υπέθεταν ή μπορεί να εκτιμούσαν ότι θα γίνει νέα εισβολή. Αλλά όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση δεν ήταν δεδομένο, δεν είχε ξεκινήσει η εισβολή. Αν είχαν κάνει τότε λάθος, αν δεν είχαν προετοιμαστεί να δημιουργήσουν αυτόν τον πολύ ισχυρό στόλο, δεν θα είχε εξελιχθεί η ιστορία έτσι όπως την ξέρουμε. Και δεν θα είχε εξελιχθεί η Αθήνα σε ναυτική υπερδύναμη. Πάμε παρακάτω. Ή μάλλον επιστρέφουμε λοιπόν στα δεδομένα τα οικονομικά και τα πληθυσμιακά. Και μια πρώτη παρατήρηση που σχετικά με τα δεδομένα αυτά που έδωσα ήδη, δηλαδή της εποχής των ημείων χοντρικά μέχρι τώρα, αν το προσέξατε, ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι μικρότερος από ό,τι ήταν όταν έγινε η κρίση των ημείων. Είπαμε 1995 10.562.000, 10.426.27 σχεδόν το 2022. Έχουμε δηλαδή μείωση κατά 136.000 σχεδόν, 135-136.000 κατοίκους. Αυτό είναι 1,28%. Έχουμε μείωση του πληθυσμού κατά 1,28% από τα ίμια μέχρι τώρα. Στην απέναντι πλευρά η Τουρκία από 59.300.000 κάτι έχει φτάσει σχεδόν 85.
84-979-980, 85 εκατομμύρια χοντρικά. Έχει προσθέσει 25 εκατομμύρια και στον πληθυσμό της. Αυτό σημαίνει, εντωμεταξύ, ποσοστιαία 43,3% αύξηση. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι λέμε. Από τα ίμια μέχρι τώρα, η Τουρκία έχει αυξήσει τον πληθυσμό της κατά 43% και, ενώ εμείς τον έχουμε μειώσει κατά 1,3%. Και ενώ είχε ήδη πολύ σημαντικό βέβαια πλεονέκτημα της τάξης του 5,6:1. Και ήταν μια χώρα που πλησίαζε τα 60 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά έχουν προσθέσει 25 εκατομμύρια και εμείς έχουμε αφαιρέσει 135.000 κατοίκους. Τώρα, κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά τα συν 25 εκατομμύρια έχουν και μια άλλη ιδιότητα. Είναι νέοι, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν είναι μόνο 25 εκατομμύρια, γιατί βέβαια εντωμεταξύ έχουν πεθάνει και πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε είναι ακόμη περισσότεροι οι νέοι, οι κάτω των 30 αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τρεις Ελλάδες είναι οι νέοι τους χοντρικά. Μας δίνει αυτό το δεδομένο ένα βιβλίο που έχω αναφέρει και παλιότερα σχετικά, μιλώντας με το καλοκαίρι ήταν, το περασμένο καλοκαίρι, σε ένα βίντεο για το δημογραφικό ακριβώς που θα κάνει. Αυτό εδώ το βιβλίο, Αναστάσιος Λαβρέτζος, Σιωπηρή Άλωση, είναι του 2016, μπορεί να έχει γίνει νέα έκδοση, δεν ξέρω, από τότε, αλλά εδώ μας έδινε το δεδομένο ακριβώς για την συγκεκριμένα για τους νέους, μία εκτίμηση του ΟΗΕ από το 2012 μέχρι, μάλλον εκτίμηση του ΟΗΕ το 2012 για το 2015 ήταν τότε και έλεγε ότι σελίδα 46, οι νέοι έως 24 ετών θα ήταν στην Ελλάδα, εκτιμούσε ο ΙΕ το 2015, 2,7 εκατομμύρια. Στην Τουρκία 32,2 εκατομμύρια. Αυτό, ενώ ο πληθυσμός της Τουρκίας το 2015, γιατί το κοίταξα και αυτό, ήταν σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα 78.218.479 και στην Ελλάδα 10.820.883. Το 2015 λοιπόν ήταν 32,2 περίπου, 32 κάτι εκατομμύρια μέχρι 24 ετών με 78 εκατομμύρια συνολικά πληθυσμό. Από τότε έχουν προσθεθεί άλλα 6,5 και πάμε στα 85 σχεδόν. Επίσης νέοι. Βέβαια θα μου πείτε έχουν και εκεί και μετανάστευση και τα λοιπά. Ναι, αλλά οι διαφορές είναι τεράστιες. Ειδικά όταν σε εμάς, σε αυτούς τους αριθμούς είναι και οι μετανάστες μέσα. Μην ξεχνάμε. Εσύ. Λοιπόν. Συγκεκριμένα το 2022 δημοσίευμα καθημερινή 30 Δεκεμβρίου 2023, τώρα πριν στο τέλος δηλαδή του προηγούμενου χρόνου, από την Ελστάτ, καθημερινή που έλεγε τα στοιχεία της Ελστάτ, δηλαδή επίσημα στοιχεία, είχαμε το 2022 σχεδόν 140.000 θανάτους, 139.921 και 76.000 γεννήσεις, 75.921. Αυτό μας κάνει μείον 64.000 ανθρώπους σε ένα χρόνο, σε μία χρονιά, το 2022. Πώς δηλαδή ραγδαία μειώνει το πληθυσμό, είπαμε, από το 2015 στο 2022 έχουμε χάσει 400.000 κατοίκους και η Τουρκία έχει προσθέσει 6,5 εκατομμύρια και. Και αυτό βέβαια το τρομερό εδώ, το οποίο μας κάνει, η αναλογία είναι σχεδόν 12:1, 11,9:1,
που δείχνει ποια είναι η μελλοντική προοπτική. Είπαμε, στα ίμια ήμασταν 5,6%, αυτή τη στιγμή είμαστε 8% και πάμε για να γίνουμε 12%. Σιγά σιγά. Τα ίδια ανάλογα πράγματα βλέπουμε στην οικονομία. Που είπαμε ήταν 2% υπέρ της Τουρκίας σε αναλογία και έχει γίνει 5,6% το 2022. Να πούμε ότι από το 2015 μέχρι τώρα η Τουρκία έχει, ήταν μάλλον 864,31 και εμείς 195,68 και είχε μια αύξηση του 37,7% του ΑΕΠ της από το 2015, ενώ εμείς 8,1%. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που όλο και με αυξάνει τα μεγέθη της και έχει, όπως θα δούμε, περάσει σε άλλη κατηγορία πλέον, ενώ εμείς μεταβίας έχουμε μια στοιχειώδη έτσι προβληματική ανάπτυξη οικονομική και από πληθυσμιακής άποψης μείωση. Σχετικά με αυτό που είπα μόλις για την για το τι έχει αλλάξει η κατηγορία η Τουρκία. Αν λοιπόν δούμε την οικονομία της των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για Ιταλία, Ισπανία και Ρωσία έχω βάλει, θα δούμε το εξής καταπληκτικό. Η μεν Ισπανία το 2022 είχε, το ΑΕΠ της ήταν 1,32 τρισεκατομμύρια. Το τουρκικό 1,19 είπαμε. Το ρωσικό ΑΕΠ ήταν 1,47 και το ιταλικό ακόμη και το ιταλικό 1,96. Δηλαδή η Τουρκία έχει γίνει πλέον σχεδόν ίση οικονομία της με την ισπανική, την τέταρτη μεγαλύτερη της ευρωζώνης και είναι πολύ κοντά στη ρωσική. Και αρχίζει και βλέπει και προς Ιταλία πλευρά. Αρχίζει και βλέπει και τα μεγέθη της Ιταλίας. Βεβαίως πιο πάνω είναι Γερμανία, Γαλλία και βέβαια και η Μεγάλη Βρετανία, παρότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ούτε η Ρωσία βέβαια. Οι τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες απέχουν ακόμη αρκετά, μειούμενη και εκεί η διαφορά, αλλά η δεύτερη κατηγορία, ακριβώς, που είναι εκείνη Ιταλίας, Ισπανίας, Ρωσίας θα λέγαμε, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αν θεωρήσουμε και τη Ρωσία τμήμα της Ευρώπης, η Τουρκία πλέον έχει μπει εκεί. Είναι πάνω από την Ολλανδία, έχει μεγαλύτερη οικονομία από την Ολλανδία, έχει μεγαλύτερη οικονομία βέβαια από την Πολωνία και από οποιοδήποτε άλλο. Είναι στα επίπεδα της Ισπανίας. Τώρα θα πάμε σε παλαιότερες εποχές για να δώσουμε, όπως είχα πει εξ αρχής, μεγαλύτερο βάθος χρονικό, μεγαλύτερο εύρος, να δούμε αν αυτό το trend, αυτή η εξέλιξη που βλέπουμε ότι έχει καταγραφεί από τα ίμια μέχρι τώρα, αν είναι αποτέλεσμα αυτής μόνο της περίοδου ή αν έχει βάσεις βαθύτερα στο παρελθόν και προέρχεται από προηγούμενες εποχές. Και θα δούμε συγκεκριμένα από το 1960 τι έχει συμβεί. Από το 1960 που είναι η πρώτη χρονιά για την οποία μας δίνει στοιχεία η Παγκόσμια Τράπεζα. Το 1960 λοιπόν ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 8.331.725
και της Τουρκίας 27.510.980. Αυτό μας κάνει μια αναλογία 1 προς 3,3. Προχωράμε 20 χρόνια και βλέπουμε τι συνέβαινε το 1980. Ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 9.642.505 κάτοικοι και της Τουρκίας 44.089.069. Βλέπουμε ότι ήδη υπήρχε μία αύξηση της διαφοράς στο 4,6 προς 1 έχουμε πάει, όμως συνέχιζε να αυξάνεται και ο πληθυσμός της Ελλάδας με αρκετά σημαντικό ρυθμό. Συγκεκριμένα ήταν 15,73%. Από το 1960 μέχρι το 1980 ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 15,73% και της Τουρκίας 60,26%. Ήδη βλέπουμε βέβαια εκεί μια τεράστια δυναμική ότι αναπτύσσει πληθυσμιακά η Τουρκία, έτσι, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Παρόλα αυτά και η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυξάνεται ο πληθυσμός της εκείνη την περίοδο. Πάμε τώρα στην οικονομία, που αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό δεδομένο, θα πούμε τώρα. Το 1960 το ΑΕΠ της Τουρκίας ήταν 68,94 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε σταθερές τιμές 2015 πάντα. Της Ελλάδας ήταν 41,91. Αναλογία 1,63 προς 1. Θυμάστε που έχουμε φτάσει. 2 προς 1 στα ίμια, 5,6 προς 1 τώρα. Αλλά δεν είναι το πιο εντυπωσιακό αυτό και το πιο χαρακτηριστικό. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το επόμενο ακριβώς δεδομένο που θα δούμε. 1980 η Τουρκία έχει 173,33 δισεκατομμύρια δολάρια ΑΕΠ και η Ελλάδα 147,85. Μιλάμε ότι είναι κοντά στο 1 προς 1. 1,17 προς 1. 1,2 προς 1 θα λέγαμε, έχω έτσι, για να το στρογγυλοποιήσουμε. Σχεδόν η ελληνική οικονομία είναι ίση με την τουρκική, παρότι ο πληθυσμός είναι 4,5 φορές μικρότερος. Πώς έχει επιτευχθεί αυτό? Έχει επιτευχθεί με μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη μεταξύ 1960 και 1980, η οποία είναι 250%, 252,8% σε μια 20ετία. Αυξάνεται το ελληνικό ΑΕΠ. Το τουρκικό επίσης και τότε αυξάνεται και αυτό, αλλά σε μικρότερο βαθμό, 151,4. Από το 1960 μέχρι το 1980 λοιπόν, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ μεγαλύτερο, αισθητά μεγαλύτερο ρυθμό από την τουρκική, 250% συνολικά σε αυτή τα 20 χρόνια έναντι 150% της τουρκικής και φτάνουμε από μια ούτως ή άλλως ισορροπημένη κατάσταση του 1 προς 1,63, καμία σχέση με τα πώς φτάσαμε να είμαστε, στο 1,1 προς 1,17, σχεδόν πλήρης ισορροπία. Από αυτήν την αφετηρία του 1980, που και πληθυσμιακά κρατάμε γιατί αυξανόμαστε κατά 15% και αυτήν την 20ετία 60-80, από αυτήν λοιπόν την αφετηρία του 1980 που είναι δύο χώρες συγκρίσιμα μεγέθη, ισοδύναμες οικονομικά με πληθυσμιακή υπεροχή της Τουρκίας αλλά και την Ελλάδα να έχει σφρίγος δημογραφικό, φτάνουμε στην κατάσταση που είδαμε να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στο 1,8 πληθυσμιακά και στο 1 προς 8, μάλλον τι είπα, στο 1 προς 8 και πληθυσμιακά και στο 1 προς 5,6 οικονομικά. Αυτό είναι το πλέον απίστευτο, έτσι. Γιατί επιμένω και το λέω ότι είναι το πλέον απίστευτο?
Διότι εμείς υποτίθεται όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαστε μια χώρα που θέλει να είναι σύγχρονη, ευρωπαϊκή, μοντέρνα κτλ. Κτλ. Και να αναπτύσσεται και εξυγχρονίζεται και τέτοια. Θα λέει κανείς, δηλαδή, αν μέναμε στο πληθυσμιακό, θα σου λέει ο άλλος, ναι, εντάξει, η Τουρκία είναι καθυστερημένη χώρα, εμείς είμαστε η προοδευτική, εμείς είμαστε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και άρα, αυτοί συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ας πούμε, να μεγαλώνουν οι αριθμοί τους πληθυσμιακά, ενώ εμείς όχι, γιατί έχουμε γίνει μοντέρνοι. Ναι, έλα όμως που εδώ πέρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αν είναι δυνατόν, αλλά έτσι είναι, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα στο οικονομικό πεδίο, γιατί από το σχεδόν 1:1 έχουμε περάσει στο 1:5,6. Πώς ερμηνεύεται αυτό με βάση αυτά που λέγονται και διακινούνται περί δικής μας προοδευτικής προσέγγισης των πραγμάτων, ενώ η Τουρκία είναι, όπως τα λένε, οπισθοδρομική, συντηρητική, αυταρχική κτλ. Πώς δηλαδή όταν εσύ αυτό που θέτεις ως στόχο σου στο δικό σου προνομιακό πεδίο, σε αυτό που εσύ λες ότι για σένα είναι πλέον το πιο σημαντικό, γιατί δεν ασχολούμαστε εμείς με μύθους, δεν ασχολούμαστε εμείς με εθνική ολοκλήρωση ή με εθνική ισχυροποίηση ή με την ιστορία ή με μεγάλες ιδέες. Όχι, εμείς έχουμε γίνει σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση των βιωτικών επιπέδων, μόνο αυτό. Μάλλον, η οικονομική ανάπτυξη, είπαμε, χρειάζεται και για οποιαδήποτε, και για την εθνική πολιτική και για οτιδήποτε. Εσύ. Θέλουμε ανάπτυξη οικονομική ώστε να έχουμε αύξηση των βιωτικών επιπέδων και να γίνουμε μια όλο και πιο προοδευτική χώρα και σύγχρονη κοινωνία, όπως τα λένε. Ενώ οι Τούρκοι είναι οπισθοδρομικοί. Ναι. Στο δικό σου λοιπόν προνομιακό πεδίο, εκείνο υποτίθεται της ανάπτυξης των βιωτικών επιπέδων και της οικονομικής ευημερίας. Εκεί κι αν σε έχουν συντρίψει, μέσα στο δικό σου γήπεδο, μέσα σε αυτό που εσύ αποκαλείς δικό σου γήπεδο και ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο, θα έπρεπε λοιπόν αυτό να αρχίσει να προβληματίζει? Είναι δυνατόν να λες ότι εσύ είσαι σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και προοδεύεις και σε ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η ευημερία και ο άλλος να αναπτύσσεται 35 φορές περισσότερο οικονομικά από ότι εσύ, ο άλλος που εσύ τον αποκαλείς καθυστερημένο και αυταρχικό και οπισθοδρομικό και ότι θυμίζουν άλλες εποχές αυτά που κάνεις, μία από τις πολλές γελίες εκφράσεις που λένε συνέχεια, που το λένε ειδικά για εμάς εδώ, έτσι, το κράτος της δεξιάς και τα λοιπά. Ναι. Αυτά που θυμίζουν άλλες εποχές, θυμίζουν τις εποχές στις οποίες είχαμε 250% αύξηση του ΑΕΠ. Παρέλαβαν μια χώρα που ήταν στα ίσα με την Τουρκία οικονομικά και την έχουν φέρει στο σημείο του να είναι σχεδόν 6 φορές μικρότερη η οικονομία της. Το 1980 είχαμε 148 δισεκατομμύρια ΑΕΠ και το 2022 211. Αυτοί κατάφεραν να είναι η ανάπτυξή τους σε 4 δεκαετίες. Η Τουρκία πέρασε από τα 173 στα 1190 την ίδια περίοδο. Πρόκειται για μια παταγώδη αποτυχία. Βεβαίως, όσον αφορά την οικονομία, θα σας πρότεινα να δείτε το βίντεο που είχα κάνει πριν πάνω από ένα χρόνο πλέον σχετικά με τα αίτια της χρεοκοπίας του 2010, που εκεί λέμε πιο αναλυτικά στοιχεία. Εκεί λέω, έχω βάλει και εξαγωγές και εισαγωγές και καταναλωτική κατανάλωση και πολλά στοιχεία για το πώς ακριβώς μια χώρα η οποία αναπτυσσόταν τις δεκαετίες 60 και 70 σε πολύ μεγάλο ρυθμό και έδειχνε ότι πάει να γίνει μια νέα
ευημερούσα οικονομία, φρέναρε εντελώς τη δεκαετία του 80 και άρχισε να μπαίνει σε ύφεση η οποία συνεχίζεται μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να... όχι δεν μπορούμε να αποφύγουμε, το λέω πάνω να το πω ευγενικά. Πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι δεκαετία 80 σημαίνει Ανδρέας Παπανδρέου και Πασόκ, σημαίνει επικράτηση των γενικότερα αριστερόστροφων, αριστερίστικων αντιλήψεων και ιδεολογιών και συμπεριφορών, σημαίνει καταλήψεις στα σχολεία, σημαίνει απεργίες και κλείσιμα δρόμων, σημαίνει αριστερή κόκκινη τρομοκρατία και μία σειρά συνηθιών και νοοτροπιών οι οποίες ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν οι δεξιές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις που έχουν μεσολαβήσει σε αυτή την περίοδο που έχουν ανέβει στην εξουσία, όπως είναι και η σημερινή, κάνουν κάποια πολύ έτσι δειλά πράγματα, κάποιες μικρές διορθώσεις μπορεί να κάνουν ή να έχουν μια καλύτερη διαχείριση, μια πιο υπεύθυνη διαχείριση. Δεν τολμούν όμως να ανατρέψουν ριζικά, να αντιταχθούν ριζικά στο όλο ιδεολογικό πλαίσιο και, και στις όλες συνήθειες. Όπως εγώ δεν τολμώ να αντιταχθώ στο Μαυρούκο. Έλα, πάμε. Λοιπόν, δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν μέχρι το βάθος την όλη αυτή την αριστερόστροφη, το αριστερόστροφο πολιτικό κοινωνικό κλίμα, παρότι δεν είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία πλέον, έχει γυρίσει, έχει σε μεγάλο βαθμό γυρίσει χάρη στις αποτυχίες της αριστεράς. Λοιπόν, τα βλέπουμε και αυτές τις, και αυτή την εποχή σε διάφορα πεδία, όπως είναι οι καταλήψεις, για παράδειγμα, που ανέφερα, που είχαν ξεκινήσει από εκείνες τις εποχές στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Βλέπουμε πάλι τα ίδια πράγματα, βλέπουμε το άσυλο να μην καταργείται, βλέπουμε να διαιωνίζονται αυτές οι συμπεριφορές και επί δεξιών κυβερνήσεων, υποτίθεται, με κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων έμεσα κτλ, αλλά χωρίς να υπάρχει βαθύτερη ιδεολογική αντιπαράθεση, ώστε να καταπολεμηθούν στη ρίζα τους αυτές οι αντιλήψεις που έφεραν αυτά τα αντικειμενικά αποτελέσματα, από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Γιατί μπορεί να λες, να έχεις οράματα, να έχεις ιδέες, να έχεις ελπίδες, να έχεις δεν ξέρω εγώ τι. Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι αυτή που θα έρθει και θα μας δείξει τι πραγματικά έκανες και ποια είναι τα αποτελέσματα της όλης νοοτροπίας σου και της όλης στάσης σου. Όταν αυτό που έχεις φέρει είναι αυτή η πενιχρή ανάπτυξη, τη στιγμή που η αυταρχική, μη ευρωπαϊκή, μη δημοκρατική Τουρκία που θυμίζει άλλες εποχές έχει πετύχει αυτή την καταπληκτική άνοδο και σε έχει αφήσει πίσω και έχει αρχίσει να γίνεται συγκρίσιμο μέγεθος με τις μεγαλύτερες χώρες από τις οποίες εσύ περιμένεις, ας πούμε, να σε στηρίξουν, εκεί πρέπει να προβληματιστείς πάρα πολύ σοβαρά για όλα αυτά που έχεις κάνει και για τον τρόπο που σκέφτεσαι και ενεργείς. Έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε οπισθοδρομικό, πολύ έτσι κοινωνικά κλειστό και προβληματικό το κράτος των πρώτων δεκαετιών, το μετεμφυλιακό, ας πούμε, κράτος. Όμως τα αντικειμενικά δεδομένα είναι ότι εκείνη την εποχή η χώρα πέτυχε μια πολύ σημαντική οικονομική ανάπτυξη που κρατάει, την έχει κρατήσει, μπορούμε να πούμε, μέχρι και σήμερα σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Πράγμα το οποίο δεν συνεχίστηκε από τους επόμενους, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται και θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς. Η πρόοδος δεν είναι η φαντασίωση που έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Ούτε αυτό που θα ήθελε να ισχύει, είτε ούτε αυτό που θα οραματίζεται ή τα ιδανικά του και δεν ξέρω τι. Όχι. Η πρόοδος θα πρέπει να έχει αντικειμενικό αποτύπωμα. Αν δεν έχει, είναι η φαντασία σου μετά.
είναι ότι φαντασιώνεσαι εσύ πράγματα. Δεν μπορείς αυτό να το προβάλλεις ως αντικειμενική κατάσταση. Δεν δικαιολογείται κανείς να μένει προσκολλημένος σε απόψεις που είχε στο παρελθόν ή ιδέες που είχε στο παρελθόν ή ελπίδες που είχε στο παρελθόν, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, οποιαδήποτε εκτίμηση κάνουμε ή όραμα μπορεί να έχουμε ή υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε και εκτίμηση, θα πρέπει, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι και αν έχουμε επιστημονική προσέγγιση των πραγμάτων, όσοι θέλουν να λέγονται αναλυτές, θα πρέπει να εξετάζεται στην συνέχεια με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα που έχουν προκύψει, με βάση τα αποτελέσματα, τα πραγματικά αποτελέσματα που είχαν οι συγκεκριμένες ιδέες και πολιτικές. Εκεί θα μετρήσουμε τι έκαναν και τι δεν έκαναν. Και δεν μπορείς να επιμένεις να χαρακτηρίζεις μια κατεύθυνση ως αυτή που φέρνει το μέλλον και είναι η προοδευτική κτλ. Όταν μένεις πίσω από άλλους, και βέβαια αυτό συμβαίνει, πλέον πρέπει να πούμε ότι συμβαίνει συνολικά για την Ευρώπη, δεν είναι μόνο δική μας, εδώ των δικών μας δηλαδή αντιλήψεων και ηγεσιών αποτέλεσμα. Συνολικά ο δυτικός κόσμος και ιδίως η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα κρατάνε μια υπεροπλία και μια ισχύ σε όλα τα επίπεδα, αλλά η Ευρώπη έχει υποχωρήσει, η σχετική ισχύ της Ευρώπης ξεκάθαρα στο διεθνές σύστημα έναντι άλλων ανερχόμενων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία πλέον, μπορεί να αρχίσουμε να την αναφέρουμε, δυνάμεις οι οποίες ήταν αμελητές, πολύ μικρότερες, μερικές δεκαετίες πριν σε σχέση με τον δυτικό κόσμο και την Ευρώπη, και πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε, έχουμε τη σωστή προσέγγιση, όταν άλλοι αναπτύσσονται περισσότερο. Και όταν, όπως έχω ξαναπεί μιλώντας για το δημογραφικό, φτάνει σε μια κατάσταση που για να διατηρήσεις τον τρόπο ζωής σου, λες ότι πρέπει να κάνεις εισαγωγή ανθρώπων από άλλες κοινωνίες, οι οποίες έχουν άλλες αρχές από τις δικές σου. Εκεί είναι η... Στην πράξη δηλώνεις και αποδεικνύεις ότι έχεις αποτύχει για αυτήν τη χρονική περίοδο, ότι έχεις κάνει λάθος, σε κάποια πράγματα. Δεν μπορείς να επιμένεις ότι έχεις δίκιο εσύ. Πρέπει να αναθεωρήσεις. Και βέβαια αυτό, εν ώψη και των εκλογών, των ευρωεκλογών του Ιουνίου, όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν και επιμένουν να μην το καταλαβαίνουν, πιστεύω ότι θα το καταλάβουν τη βραδιά των εκλογών. Θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν. Γιατί έχουν κάνει κάποια πράγματα, και ιδίως αυτό με το μεταναστευτικό, έχει βέβαια, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους ευρωπαϊκούς λαούς, το ότι συνεχίζουν να αρνούνται να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που έχουν κάνει, θα φέρει πολιτικές εξελίξεις που πριν μερικά χρόνια θα φαίνονταν αδιανόητες. Και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα εμάς συγκεκριμένα εδώ με την ισορροπία ισχύως με την Τουρκία, να πω ότι από την άποψη των διεθνών σχέσεων και ιδίως αυτού εδώ του καταπληκτικού βιβλίου Robert Gilpin, War and Change in World Politics, 1981, που εγώ θα το χαρακτήριζα ως το κορυφαίο της επιστήμης μας των διεθνών σχέσεων. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα βέβαια, αλλά για μένα αυτό είναι πάνω απ' όλα πραγματικά. Τι μας εξηγεί εδώ? Μας εξηγεί ότι κάθε διευθέτηση, κάθε συνθήκη και έτσι συμφωνία, κάθε στιγμή του διεθνούς δικαίου αποτυπώνει και υλοποιεί στην πράξη υλοποιεί μάλλον νομικά και πολιτικά και ιδεολογικά
έναν πραγματικό συσχετισμό ισχύως, μια πραγματική ισορροπία δύναμης. Αν αυτή η πραγματική ισορροπία δύναμης, ο πραγματικός συσχετισμός ισχύως, ανατραπεί με μία από τις χώρες του συστήματος να αναπτύσσεται πολύ περισσότερο και να ισχυροποιείται πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ή την άλλη, στην περίπτωση του αντιδική μας εδώ, θα πρέπει να περιμένουμε ότι αυτή η χώρα θα αρχίσει να γίνεται αναθεωρητική ακριβώς. Διότι πλέον η διευθέτηση που είχε γίνει, η νομική διευθέτηση στον χώρο του διεθνούς δικαίου, που είχε γίνει με βάση τον προηγούμενο συσχετισμό, δεν ανταποκρίνεται πλέον στον νέο συσχετισμό. Και η χώρα αυτή που έχει ισχυροποιηθεί θα αρχίσει να την αμφισβητεί. Θα αρχίσει να αμφισβητεί την διευθέτηση αυτή τη νομική και να ζητά την αναθεώρησή της. Οπότε εκεί ή θα περάσουμε σε ένα συμβιβασμό, σε μια υποχώρηση από την πλευρά του ανίσχυρου πλέον, δηλαδή της Ελλάδας στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή η πιο ισχυρή χώρα, αυτή που έχει ισχυροποιηθεί, θα διεκδικήσει με τη βία την ανατροπή των προηγούμενων συνθήκων και των προηγούμενων διευθετήσεων. Η αναφορά στη θεωρία του Γκίλπιν ήταν προφανώς απλοποιημένη και προσαρμοσμένη στο ελληνοτουρκικό σύστημα. Πολύ περισσότερα και πιο αναλυτικά πράγματα μπορεί να διαβάσει κανείς στο άρθρο μου «Η θεωρία του ηγεμονικού πολέμου» από τον Θουκυδίδη στο Ρόμπερτ Γκίλπιν, που είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 2016 στο περιοδικό «Στρατιωτική Ιστορία». Επίσης, για άλλες θεωρίες της ρεαλιστικής σχολής που είναι σχετικές με το θέμα, μπορεί να διαβάσει κανείς στο άρθρο μου «Η σύγχρονη ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων», το οποίο είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο του 2015 στο περιοδικό «Ιστορικά θέματα». Εμείς είμαστε ξεκάθαρα στα προεόρτια αυτής της κατάστασης, είμαστε στις αρχικές φάσεις αυτής της κατάστασης. Όπως το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έχει δηλώσει επανειλημμένος ο Ερντογάν, ότι και ο Ερντογάν και γενικότερα από την πλευρά της Τουρκίας έχει δηλωθεί το ότι η συνθήκη της Λοζάνης θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, ή ακόμα και το δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά, και που δεν είναι διμερές, δηλαδή δεν είναι διμερή συνθήκη, ότι δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζεται η υφαλοκρηπίδα. Το ξέρουμε ήδη από παλαιότερα, βέβαια, αυτή είναι πάγια θέση τουρκική, αλλά τώρα μπαίνει με μεγαλύτερη ένταση και με το όλη αυτή η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας που θέλει πλήρη ανατροπή του status quo στο Αιγαίο. Όλα αυτά τι αποτυπώνουν μια πραγματική ανατροπή που έχει γίνει στα αντικειμενικά δεδομένα, στο συσχετισμό ισχύως, όπως είδαμε, με τους δύο βασικούς συντελεστές ισχύως του πληθυσμού και της οικονομίας. Συγκρατιέται ακόμα από το γεγονός της ισορροπίας ισχύως στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επιβάλλουν ή να προσπαθήσουν, δεν έχουν την άνεση να σκεφτούν χρησιμοποίηση του εργαλείου του στρατιωτικού για την επίτευξη του στόχου. Ακόμα δεν νιώθουν τόσο ισχυροί για να το κάνουν. Νιώθοντας όμως ισχυροί από τις άλλες απόψεις, αρχίζουν και το διεκδικούν όλο και πιο δυναμικά και ευθέως στα άλλα επίπεδα που μπορούν. Το διπλωματικό, το επίπεδο των απειλών και στην προσπάθειά τους να ισχυροποιηθούν περισσότερο και στρατιωτικά, ώστε να ανατρέψουν και την ισορροπία της στρατιωτική. Αν λοιπόν δεν αρχίσουμε να κλείνουμε τη διαφορά αυτή, δεν αρχίσουμε να έχουμε ξανά μια πιο γρήγορη
οικονομική ανάπτυξη. Τώρα λένε ότι τα έχουν πάει πολύ καλά και υπάρχουν και διθύραμβοι από το εξωτερικό κτλ. Αυτά υπήρχαν και πριν τη χρεοκοπία του 2009, έτσι. Οπότε δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν βλέπω καμία πραγματική ανάπτυξη. Δεν βλέπουμε τίποτα επενδύσεις παραγωγικές. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλά τα πράγματα όσο παρουσιάζονται. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ξαναείπα, σημαντικό δεδομένο, 2015 με 2022 η Τουρκία αναπτύχθηκε κατά 37,7% η οικονομία της, ενώ εμείς η δική μας κατά 8,1. Έτσι. Τεράστιες διαφορές. Και ενώ ήταν ήδη πολύ μεγάλη διαφορά και περάσαμε από το 4,4:1 στο 5,6:1, αυτές μέσα σε 7 χρόνια λέμε τώρα, έτσι. Αν λοιπόν δεν αρχίσουμε να αναπτυσσόμαστε οικονομικά, πραγματικά, και με την πολεμική βιομηχανία που υπήρχε παλιότερα στη χώρα, έτσι, και γενικότερα να έχουμε πραγματική ανάπτυξη και βεβαίως να αντιστραφεί αυτό το πράγμα με το δημογραφικό, σε βάθος χρόνου δεν θα αρκεί αυτή η ισορροπία η στρατιωτική και η όποια στήριξη, και αν συνεχίζει να υπάρχει, που είπαμε ήδη ότι δεν θα συμφέρει από κάποιο σημείο και μετά και τους Αμερικανούς ή τους Γάλλους να προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό που θα έχει γίνει ήδη στην πράξη, δηλαδή την Τουρκία να έχει μεγαλώσει και να έχει αποκτήσει πλέον ρόλο τοπικής ηγεμονικής δύναμης εδώ στην περιοχή. Δεν θα μας σώσει λοιπόν μόνο η στρατιωτική ισχυροποίηση. Έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά στο διπλωματικό τομέα, τα έχουμε πει. Συμμαχία με Ισραήλ, καλές σχέσεις με Αίγυπτο, καλές σχέσεις με άλλες αραβικές χώρες. Σε αυτό δείχνουν ότι έχουν αρχίσει κάπως να ξυπνάνε και να μην επιμένουν στο ότι απλά η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας σώσει. Πολλά μπορούμε να πούμε σχετικά με όλα αυτά. Ακόμη να μιλήσουμε και περισσότερο για το διπλωματικό πεδίο, αλλά και το ιδεολογικό, αλλά μην το κάνουμε πάλι έτσι τεράστιο το βίντεο. Ήθελα να δώσω αυτά τα πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μιλούν και από μόνα τους έτσι κι αλλιώς, και να γίνει καθαρό, ξεκάθαρο το ότι είναι επίγουσα η ανάγκη ανατροπής αυτών των αντιλήψεων και των νοοτροπιών που βλέπουμε εδώ αντικειμενικά, και μιλάμε πλέον για 4 δεκαετίες, δεν μιλάμε για λίγα χρόνια, έτσι. Όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες περιόδους, 42 χρόνια συγκεκριμένα που πήραμε από το 1980 μέχρι το 2022, αρχίζει να πλησιάζει τον μισό αιώνα. Είναι μια μεγάλη ιστορική περίοδος που μπορούμε να δούμε μια εξέλιξη η οποία δεν χωρά αμφισβήτηση, ότι εδώ είναι μια χώρα στάσιμη, σε κατάσταση στασιμότητας, που δεν αναπτύσσεται οικονομικά και συρρυκνώνεται απ' την άλλη, ή μάλλον σχέση με το 1980 έχουμε μια μικρή αύξηση, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά έχουμε μείωση πληθυσμιακή, και εν πάση περιπτώσει έχει και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που το παραδέχονται πλέον ανοιχτά και οι πολιτικοί, έτσι, έχουν γίνει συζητήσεις και στη Βουλή. Είναι μια αρχή αυτή. Φυσικά δεν υπάρχουν, προς το παρόν δεν έχουμε δει κινήσεις που να μας κάνουν να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι και θα βελτιωθεί, αλλά τουλάχιστον το παραδέχονται, ενώ πριν μερικά χρόνια δεν έμπαινε καν στη συζήτηση αυτό το θέμα, έτσι. Θα σου απαντούσαν ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να κάνουν τις προσωπικές τους ζωές ό,τι νομίζουν κτλ. Ναι. Στην Τουρκία δεν λέγανε αυτό. Στην Τουρκία λέγανε, το κράτος έλεγε, κάθε Τουρκάλα πρέπει να κάνει 3 παιδιά. Ήταν η κρατική προπαγάνδα και η κρατική πολιτική. Εμείς ήμασταν ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες να κάνουν τις προσωπικές τους επιλογές. Ναι. Μετά τρέχεις στους Αμερικανούς και στους Γάλλους και στον ένα και στον άλλο και κλαίγεσαι και περιμένεις να σε σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως. Λοιπόν,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και οι συμμαχοί σου γενικά και οποιοδήποτε τέλος πάντων, ξένος παράγοντας. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα αυτές οι τέσσερις δεκαετίες αποτυχίας, είναι μία περίοδος αποτυχίας όσον αφορά τη σχετική ισχύ της χώρας στο διεθνές σύστημα και έναντι του βασικού της ανταγωνιστή στην περιοχή της. Όσο και να θέλουν κάποιοι να λένε ότι προοδεύσαμε και δεν ξέρω εγώ τι και κοινωνικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν το αρνούμε εγώ αν θέλετε, okay, ναι έγινε, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε αυτά εδώ τα σκληρά δεδομένα όμως μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Κάτι που είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είχε καταγραφεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο. Αυτό είναι το αντικειμενικό δεδομένο. Και το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει ένα προβληματισμό, αν μη τι άλλο, και μία αναθεώρηση πραγμάτων που πολλοί είχαν στο μυαλό τους ή νόμιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Και έχει καταστεί πλέον επίγον το να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι αν συνεχιστεί αντίθετα, η Τουρκία θα είναι πλέον ανταγωνιστής της Ιταλίας, θα είναι ανταγωνιστής ίσως μετά και της Γαλλίας, σιγά σιγά. Είχα σημειώσει και, αλλά εντάξει, δεν είπαμε να μην πούμε, μην το παρακάνουμε μεγάλο το βίντεο, το πώς έχουν μειωθεί και οι αποστάσεις και με τους τρεις μεγαλύτερους, Βρετανούς, Γερμανούς και Γάλλους δηλαδή. Ακόμα και εκεί, δηλαδή, η Τουρκία έχει κλείσει τη διαφορά ακόμα και με αυτούς. Αρχίζει να γίνεται συγκρίσιμο μέγεθος με αυτούς δηλαδή και με τις τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης. Πέρα από την Ιταλία, την Ισπανία. Η Τουρκία λοιπόν σιγά σιγά θα είναι συγκρίσιμο μέγεθος με αυτούς και εμάς δεν θα μας βλέπει καν. Και αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την Τουρκία για να μας σώσουν. Πράγμα το οποίο πολύ δύσκολα θα το κάνει κάποιος. Δεν έχει λόγο να θυσιάσει δικούς του πόρους και ανθρώπους για να προστατεύσει εσένα όταν εσύ έχεις βρεθεί σε τέτοια κατάρρευση. Προτιμότερο είναι να σου πει κάνε ένα συμβιβασμό να τα βρεις, υποχώρησε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση σημαίνει για να ησυχάσουμε όλοι. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, μπορούμε να πούμε άλλα σε άλλες ευκαιρίες. Στην πορεία, αλλά ό,τι και να πούμε για θέματα διπλωματίας, ιδεολογίας κτλ. Θα πρέπει πάντα να κοιτούν στα αντικειμενικά δεδομένα και να κρίνονται με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα και να δίνουμε κατευθύνσεις σύμφωνα πάντα με τα αντικειμενικά δεδομένα και την εξυπηρέτηση της ισορροπίας ισχύως, που αν αυτή χαθεί μετά δεν μπορεί να σε σώσει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε πιο σύντομα ξανά. Κάναμε 2 μήνες πάλι, έκανα 2 μήνες να εμφανιστώ. Θα δούμε, όποτε προλαβαίνω.